Καλησπέρα σας. Μάλλον εγώ έχω πρόβλημα, όχι τα ακουστικά. Μόνιμο πρόβλημα έχω εγώ. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου. Χρήστος Κιώσης, σε πολύ λίγο Χαρίλος Χαρίτων στην παρέα μας με το δικό του εβδομαδιαίο καθιερωμένο ιδιαίτερο σχόλιο. Κοντά μας ο χορηγός μας, τα τζάκια Βολκάνο, στο Ρετζίκι, Λεωφόρος Παπανικολάου 1. Για να ζεσταθείτε φυσικά. 2310-676-643 για τις παραγγελίες σας. Ενεργειακά τζάκια ελληνικής κατασκευής. Για όσους δεν έχουν τζάκι να βάλουν και για όσους έχουν και θέλουν να το κάνουν, να το μετατρέψουν σε ενεργειακό, μπορούν να το κάνουν επίσης. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-papaki-yahoo.gr. Σε λίγο να είστε συγκεντρωμένοι, να είστε συγκεντρωμένοι σε λίγο, γιατί θα κάνουμε κάτι, θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε. Συγκεντρωθείτε όμως. Σας θέλω συγκεντρωμένους. Για πολλά και διάφορα θα μιλήσουμε, για τον Ηρακλή φυσικά όπως πάντα και κάθε μέρα εδώ στη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Έχουμε άλλωστε σημαντικά ραντεβού μπροστά μας του Σαββάτου, σημαντικά ραντεβού για τους άνδρες. Τα γυναικεία τμήματα σε μπάσκετ και βόλεϊ παίζουν την Κυριακή. Το Σάββατο όμως, είπαμε, είναι της κλωνοποίησης ή της, πώς λέγεται, των αδιακτινιστής, πώς λέγεται, του δια... Τις δια... Θα κάνω χαζομάρα τώρα θα πω. Να μην το πω, ε. Θα, πω το... θα ρωτήσω το Χάριλο που θα βγει σε λίγο. Ναι ρε παιδί μου, λέω θα διακτηνιστώ. Σωστά. Σωστά. Είναι η... ιό. Ρε τι έχουμε πάθει. Δεν τολμάω να πω. Δεν τολμάω να πω. Σάββατο 3 η ώρα Καφτανζόγλιο, Ηρακλής Φίλιππος Αλεξάνδρεια. Σάββατο 5 η ώρα Ιβανούφιο, Ηρακλής Δόξα Λευκάδα. Σάββατο 6 η ώρα Μίκρα, Ηρακλής Κηφισιά. Όσοι από εσάς και όποιες από εσάς, όσες από εσάς πάνε και στα τρία παιχνίδια και μας το αποδείξουν αυτό μέσω κομμένων εισιτηρίων των τριών αγώνων, βάζουμε και τα διαρκείας μέσα. Γιατί υπάρχει κόσμος που έχει αγοράσει διαρκείας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βολέι. Αλλά επειδή θέλω να σας δώσω ένα έξτρα κίνητρο, επειδή θέλω έτσι να σας βάλω στην πρίζα, θέλω να σας δοκιμάσω από χθες, μου ήρθε αυτή η φλασιά στον αέρα. Περιμένω από το Σάββατο το βράδυ μέχρι και τη Δευτέρα τα μηνύματά σας μέσω Messenger στο Facebook με φωτογραφίες από τα τρία κομμένα εισιτήρια. Πρώτο θα σας πω μπράβο, γιατί καταφέρατε να δείτε μέσα σε λίγες ώρες ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βολέι. Και δεύτερον, θα διεκδικήσετε την υπέροχη συλλεκτική φανέλα του βολεϊκού Ηρακλή με τα τρία αστέρια μπροστά, 1980-2011-2017. Πίσω είναι το επίθετο του Ριζόπουλου. Τις προάλλες είχαμε κληρώσει το Αρμενάκι, τώρα κληρώνουμε του Ριζόπουλου. Είναι μια διαδικασία πρόκληση, είναι μια διαδικασία κίνητρο για να βρεθείτε 3 η ώρα στο Καφτατζόγλιο, για να βρεθείτε 5 η ώρα στο Ιβανούφιο, για να βρεθείτε 6 η ώρα και στη Μίκρα. Βέβαια, το 5 και το 6 λίγο δύσκολο. Προφανώς ή θα χάσετε λίγο μπάσκετ στο τέλος ή θα χάσετε το πρώτο, μπορεί και το δεύτερο σετ στο βόλεϊ. Αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει να δώσουμε και στα τρία το παρόν. Χαρίλα μου, θα με βοηθήσει αυτή την απορία που έχω. Καλησπέρα, ναι. Γιατί, σε τι πράγμα να βοηθήσω? Επειδή είμαι έτοιμος να την κάνω την γκέλα και ναι, επειδή καλύτερος από σένα δεν υπάρχει στο να με βοηθάς, στο να μην κάνω γκέλες. Αν γνωρίζω. Λέω ότι το Σάββατο πρέπει να διακτηνιστώ, να διακτηνιστούμε. Σωστά? Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Είναι η... Είναι ο... Πώς θα το πούμε να μην την κάνω την γκέλα? Ο, τι πράγμα. Ρε παιδί μου, το ρήμα είναι αυτό που είπα. Ποιο είπες, δεν κατάλαβα ρε φίλε. Το ρήμα είναι να διακτηνιστώ. Ωραία. Ωραία. Είναι, θα την κάνω την γκέλα. Θες να την κάνω? Θες να βρεις το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό θέλω να βρω, ναι. Διακτηνιστώ. Ναι, ναι, ναι. Διακτηνισμός. Ο διακτηνισμός. Εντάξει. Με βοήθησες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν καταλάβαινα.
Εγώ είμαι εδώ ήθελες για να. Ήθελες να βρεις το ουσιαστικό, έτσι. Δεν μου, δε μου κόβε τώρα. Δεν μου κόβε. Ναι. Ήπια λίγο παραπάνω. Ναι. Η Ελένη μου γράφει διακτηνισμό στην Ελλάδα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Είναι όταν κολλάω. Πάντως το πρώτο γινόταν. Και η Ηλιάνα μου γράφει ο διακτηνισμό. Πω, έχουμε μορφωμένο ακροατήριο. Μορφωμένο ακροατήριο. Αλίμονο, ρε φίλε. Δικό σου ακροατήριο είναι τώρα σοβαρό. Ναι, καλά, ναι. Πήραν από μένα. Απλώς ήθελα να σου πω ότι αυτό που συμβαίνει το Σάββατο το είχαμε πάθει πολλές φορές τη δεκαετία του 80. Του 80? Ναι, ναι, αλλά ήταν προς τα τέλη του 80 που ήρθε και το Ιβανόφιο, ας πούμε, στη ζωή μας. Ήταν εύκολο, όπως είναι και τώρα. Γιατί εύκολο. Είχε Κατσάνιο μέσα, βέβαια. Είναι δίπλα-δίπλα τα γήπεδα. Ήταν και το Κατσάνιο, πολύ σωστά. Ήταν όλα δίπλα-δίπλα. Ήταν μαζεμένα σε μία παράταξη, σε μία σειρά. Οπότε προλάβαινες. Τώρα αυτό, εντάξει, ό,τι μπόρεσαν οι άνθρωποι του βόλεϊ κάνανε. Διότι όπως μου εξήγησες, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις στο κλειστό εθνικό γυμναστήριο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζουν καμιά. Πώς λέει ο Ζαγόρας, ο Γιώργος, 452 ομάδες παίζουν πολύ εκεί. Σωστό, πολύ σωστό. Μπάσκετ παίζουν, βόλεϊ παίζουν, ό,τι θες παίζουν. Πολύ σωστό. Και δεν είναι μόνο. Δεν είναι του Ηρακλή φυσικά το γήπεδο. Είναι εψιλον γάμα μίκρας. Που σημαίνει. Πάσα ωραία με τον Παλαβράκη, αλλά δεν την πήρε, ρε παιδί. Παλαβράκης. Ναι, δεν το έκανε. Του είπες ότι είναι μπακασέτας και. Να με συγχωρέσετε, παιδιά, που έφαγα κόλλημα και με το διακτηνισμό, αλλά πολλές φορές τα παθαίνω αυτά. Να με. Ναι. Τα παθαίνω. Εντάξει, τα παθαίνω. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι πριν να ξεκινήσουμε να λέμε όσα λέμε. Ό,τι θέλεις κάνουμε. Έχω τρία διαρκείας βόλεϊ. Ναι. Τρία. Τα δύο είναι ενός φίλου του Ηρακλή. Που μου τα έδωσε για κλήρωση και το ένα είναι ενός ακόμα φίλου του Ηρακλή που μου τα έδωσε για κλήρωση. Υποσημείωση. Τα δύο τα έχω εγώ στην κατοχή μου. Το ένα, για να έχει και μεγαλύτερη έτσι, αξία, θα το δώσει το ίδιο το παλικάρι που το αγόρασε από το ιστέρημά του, που έδωσε τα 50 του ευρώ, θα το δώσει στον νικητή. Αυτό έτσι το βάζω ως υποσημείωση. Όχι μηνύματα, όχι τίποτα. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε εκτός αέρα 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια τώρα, αυτόματα θα δώσετε τα στοιχεία σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμο και θα πάρετε το διαρκείας. Τελειώσαμε. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, ορμάτε οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο. Τι κάνεις, Χαριλάη μου, καλά είσαι? Καλά, ρε παιδί μου, εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Θα με βάλεις να πω αποτελέσματα, έτσι, που είναι κιόλα Σάββατο. Α, πρόβλεψη έβαλες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Σαφέστατα. Ωραία. Να ξέρω να προετοιμάσω. Την περασμένη φορά νομίζω δεν είχαμε επιτυχίες. Πρώτα απ' όλα, η μόνη σου επιτυχία σε θυμόμουν μετά, γιατί και αυτό σχολίαζα όταν έγραφα, ότι ενώ προφύτευε. Γιατί δεν είπα νίκη στο μπάσκετ. Ενώ προφύτευε επαγγελματική νίκη στο Λαγκαδά, πράγματι υπήρξε επαγγελματική νίκη, αλλά από την άλλη πλευρά. Χωρίς να έχουν την υπεροχή, με τρεις φάσεις στο τέλος, επειδή δεν είχαμε δυνάμεις και γυρίζαμε πίσω. Κοίταξε, μέχρι το 90 καλά το πήγαινα, 0-0. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά το 92 χάλασε το πράγμα. Για τον μπάσκετ δεν είπες τίποτα που είπα τη νίκη μέσα στον Πειραιά. Σαφέστατα και πολύ άνετη νίκη. Βέβαια είπα 72-73 εγώ με την ψυχή σα στόμα. Έχει το σκορ τώρα. Όχι, έχει. Το σκορ, πρέπει να πιάνουμε και το σκορ. Σαφέστατα. Στο βόλεϊ δεν είπαμε, δεν κάναμε πρόβλεψη στο βόλεϊ. Εντάξει, μην. Στο βόλεϊ το αφήσαμε εκτός συναγωνισμού γιατί όπως σχολιάζαμε και εκτός αέρα η ομάδα κατά τους περιγραφείς της δημόσια της κρατικής τηλεόρασης κατέβηκε με τρεις βασικές απουσίες. Ενώ ήταν τέσσερις, δεν βαριέσαι, μπορεί. Κατά τον υπόλοιπο κόσμο κατέβηκε με τέσσερις βασικές απουσίες. Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Φοβερός δεν είναι? Ήθελα πολλές φορές να πεταχτώ εκεί ανάμεσα και να πω μόνο ένα «Μπαμπαλιούτα!» και να φύγω. Και να αρχίσουν να λένε «Μπαμπαλιούτα!» να αρχίσουν να λένε με τον άλλον. Είναι σαν το διάλογο που είχαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με τον Μινούδη που έλεγε σε κάποια φάση ο συνάδελφος «3 Final Four» και πεταγόταν ο Μινούδης και έλεγε «5». Ναι. Πώς δεν τον είχε μελανιάσει το γόνατο να τον κλωτσάει σε κάθε λάθος που έκανε για τον Ηρακλή ο Μινούδης, δεν ξέρω, μπορεί να το έκανε και αυτό. Και μου αρέσει που ο συγκεκριμένος περιγραφεύς της κρατικής τηλεόρασης. Περιγραφεύς. Ναι, προσπαθεί να το παίξει και φιλοϊρακλειδεύς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, συνέχεια αισθάνεται μια υποχρέωση να λέει για
τον Ηρακλή, για τον κόσμο που πήγε 5.000 κόσμος από εδώ, άλλες 5.000. Πάλι μας έκοψε, έτσι. 7 ήμασταν στην Πράγα. Ναι, πάλι μας έκοψε. Έλεγε για τον φίλο μου τον Λάκη, τον Λάκη τον Μιναρετζή. Δεν ξέρω ότι το επίθετο συνέχεια σε κάθε μετάδοση λέει για τον φίλο μου τον Λάκη. Βέβαια το επίθετο δεν το γνωρίζει. Ναι, και δεν ξέρει και τι αρμοδιότητες έχει ο τεράστιος Λάκης στην ομάδα. Απλώς θέλει να το παίξει, να κάνει δημόσιες σχέσεις, αλλά έτσι περισσότερο εκτίθεται παρά κάνει δημόσιες σχέσεις με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι συζητάμε, άνθρωποι αυτοί έχουν τακτοποιηθεί, είναι στην κρατική τηλεόραση, άσχετα με τα μούτρα. Ναι, απλά τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Αυτό είναι ένα θέμα. Τους πληρώνουμε γιατί είμαστε σε μια χώρα απόλυτης αναξιοκρατίας. Αυτό που μετράει για την επαγγελματική καταξίωση είναι ο ελιγμός. Και πίσω από τον ελιγμό κρύβονται διάφορα. Οι δημόσιες σχέσεις, η καλή επικοινωνία, οι προσβάσεις, οι γνωριμίες, τα μέσα. Η Νάντια Κομανέντσι. Ό,τι θέλεις. Τι θυμάσαι την Νάντια Κομανέντσι? Πώς δεν τη θυμάμαι. Πολύ, πολύ σπουδαία αθλήτρια. Πώς δεν τη θυμάμαι. Βέβαια. Και αυτή είχε υποφέρει από ό,τι θυμάμαι από το καθεστώς της Ρουμανίας. Ναι, έχω δει την ταινία. Σαν τον Ντουγκαντάμ, σαν τον Ντουγκαντάμ. Έχω δει την ταινία. Για τη ζωή της εννοώ. Ναι, μιας και πιάσαμε το βόλεϊ. Μ' αρέσει γιατί είμαστε, πώς το λένε, ο διάλογος των ανατροπών. Ας μείνουμε λίγο στο βόλεϊ. Αν και ο Θανάσης μου γράφει «Γεια σου, χαρή», λέει, «Μπασκετόφατσα». Επιμένει αυτός εκεί. Επιμένει. Ναι ρε ο φίλος, ναι. Αυτός ο κορυφαίος φιλόκαλος. Ο φιλόκαλος, ναι, ο φιλόκαλος. Δεν το συζητάμε. Ναι. Κοίταξε, το σύστημα... Μείνε στο βόλεϊ, αφού ξεκινήσαμε έτσι. Ναι, το σύστημα του διαλόγου μας, του διαλόγου μας πάντοτε είναι επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Ανάποδα δεν πρέπει να είναι αυτό? Όχι. Άμυνα με ξαφνικές επιθέσεις. Αντεπιθέσεις, ναι. Εμείς παίζουμε επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Πώς γίνεται αυτό? Έλατε. Τι σύστημα παίζουμε, coach? Γι' αυτό σου λέω. Ναι, ρε παιδί μου, με νούμερα αυτό τι είναι τώρα? 4-3-2-1, τι είναι αυτό τώρα με νούμερα? Α, λες για το σχηματισμό. Ναι, σχηματισμό. Ναι. Βάζεις ανάποδα. 2-4-4. 2-4-4. Ναι, ναι, ναι. Είναι επίθεση με ξαφνικές άμυνες, έτσι παίζουμε εμείς. Πόσα θα φάμε, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γεροί να είμαστε. Γεροί να είμαστε. Για πάμε. Για το βόλεϊ ως προς τι? Στο βόλεϊ είναι ότι συμμαζεύουμε. Θέλω να σου δώσω πάσα, να σου δώσω πάσα. Εγώ έχω πάσει πολλές. Όχι, επειδή δεν έχουμε σχολιάσει κάτι αγωνιστικό, το ευχάριστο είναι ότι η ομάδα συμμαζεύεται. Ο Προύσαλη θα παίξει. Ο Προύσαλη έχει τον Αρμενάκη και έχει τον Μπαμπαλιούτα. Ναι. Όσο μπορεί να τραβήξει κουπί ως βασικός ο Γεωργιάδης, που ευτυχώς από ό,τι είδα στο Ρέντι. Ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης, συγγνώμη. Ο Νικηφόρος Φωτιάδης. Ο οποίος από ό,τι είδα από τα παιδιά που έπαιξαν στο Ρέντι ήταν ο πιο έτοιμος. Ίσως να είναι και η θέση τέτοια που να τον βοηθά. Ήταν ο καλύτερος δηλαδή, και αυτό εστίασα εκεί γιατί ο Φωτιάδης θα χρειαστεί για αρκετό καιρό, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του μηνός. Ναι. Καθώς ο Ηρακλής για περαιτέρω ενίσχυση έχει δικαίωμα από το παιχνίδι με τον Παμβουχαϊκό και μετά. Το νωρίτερο. Σωστά. Που είναι 16 του μηνός. Σωστά. Δηλαδή 100% τον πολύ κρίσιμο αγώνα με την Κηφισιά και τον εξίσου πολύ κρίσιμο αγώνα με την Παναχαϊκή στην Πάτρα θα τα βγάλει με βασικό τον Φωτιάδη δίπλα στον Φέργκισον. Αλλά είναι καλό ότι γυρίζει ο Προύσαλης, ότι γυρίζει ο Αρμενάκης. Όπως είπε ο προπονητής, πρέπει να βγάλει βαθμούς η ομάδα, πολλούς βαθμούς από τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Βάζει βέβαια μέσα στο παιχνίδι και την βρώμικη εντός εισαγωγικών ήττα. Νίκη στο tie break δηλαδή. Η Κηφισιά βέβαια με παραξένεψε με το 1-3 ήττα από το Αιγίνιο. Η Κηφισιά μετά από το League Cup είναι αυτό που λέμε με τον Ηρακλή, ότι έτρεξε πολύ νερό στο αυλάκι. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία δείχνει να ενισχύθηκε στην πορεία, να μην έχει σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισε ο Ηρακλής στην Αθήνα στην προαγωνιστική περίοδο, μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, μία-δύο εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Το εύκολο 3-0 εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση, γι' αυτό και θα πρέπει να είναι... Ναι, αλλά πώς έχασε 1-3 από την νίκη Αιγινίου? Ιδιαίτερος προσεκτικός. Ας λέμε εμείς ότι πρέπει να προσέξει ο Ηρακλής. Καλά, εσύ καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Απλά με παραξένεψε. Ναι, ναι, για να μπορέσει να μαζέψει βαθμούς ο Ηρακλής, να ξεκολλήσει. Σωστά. Από το μυαλό του το θέμα των play-outs, όπως θέλουν όλες σχεδόν οι ομάδες της Volley League, εκτός από τον Ολυμπιακό και ίσως τον ΠΑΟΚ και ίσως και τον Φίνικα, θεωρητικά για τον Φίνικα, γιατί βλέπω ότι δεν άρχισε το πρωτάθλημα όπως θα ήθελαν. Είχαν αλλαγή προπονητή, δεν πήραν καλά αποτελέσματα.
Είναι σχεδόν ισοδύναμες όλες οι ομάδες. Να δούμε. Και μιας και μιλάμε για βόλεϊ, δύο έχουν πάρει. Ένα ακόμα παλικάρι, παρακαλώ. Άντε, παλικάρια μου. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Ένας ακόμα να κλείσει η τριάδα για τα τρία διαρκείας βόλεϊ που δεν τα κληρώνουμε. Τα δίνουμε έτσι απλόχερα με ένα τηλεφώνημά σας. Οι δύο ήδη τα τσαλάκωσαν. Ένας ακόμα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια για ένα διαρκείας ανδικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. Σας περιμένει. Να σου δώσω πάσα από τα ντεσό που σου αρέσει. Παρακαλώ. Τώρα για αυτό που λέμε, γιατί την πληρώνει το βόλεϊ, ναι, πάνω απ' όλα. Κάποια στιγμή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον αυτό μου που ασχολούμαι και ως οπαδός και όχι δημοσιογραφικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, πάντοτε θυμάμαι να μην υπάρχουν προγραμματισμοί στις συγκεκριμένες διοργανώτριες αρχές των τριών μεγάλων αθλημάτων της χώρας, ομαδικών αθλημάτων της χώρας. Δηλαδή, δεν συνεννοούνται οι ποδοσφαιρικές διοργανώτριες με τις μπασκετικές και τις βολεϊκές. Με τίποτα. Δηλαδή, είναι τραγικό. Κάποια πράγματα οφθαλμοφανή. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Ναι, θα πρέπει να τα προβλέπεις, ρε παιδί μου. Και επειδή γνωρίζεις ότι έχω ένα συγκεκριμένο πόστο στην... Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, μην χάσεις τον ήρμο σου. Όχι, θα πρέπει να ολοκληρώσω. Για παράδειγμα, όταν βλέπεις ότι στο βόλεϊ, για παράδειγμα, είναι πολύ στενά τα τηλεοπτικά δεδομένα. Δηλαδή δεν σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλούν τα περισσότερα παιχνίδια εντός εισαγωγικών τηλεοπτικά. Είναι ελάχιστα τα παιχνίδια που προβάλλονται σε απευθείας μετάδοση κάθε αγωνιστική. Έχεις την ευελιξία να τα μεταθέτεις σε άλλες μέρες, σε άλλες ώρες. Και φέτος που το κάνανε, που το έκαναν στάνταρ με την ΕΡΤ, έτσι, ξέρουμε ότι υπάρχει διάδα αγώνων για κάθε ομάδα. Το ξέρουμε. Μπράβο, αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήξερες ότι το Ηρακλής Κηφισιά δεν θα ενοχλήσει κανέναν media partner όπως είναι η κρατική τηλεόραση, αν μετατεθεί οποιαδήποτε μέρα ή ώρα. Απλά στο συγκεκριμένο... Γιατί δεν το κάνεις. Γιατί θα σου πούνε ότι δεν χωράνε τα υπόλοιπα παιχνίδια στη Μίκρα. Θα πρέπει να αλλάξει όλο το πρόγραμμα. Δεν εννοώ αυτό που ήθελε ο Ηρακλής από την αρχή, να πάει 7 η ώρα το παιχνίδι. Αλλά... Εννοώ καν το Κυριακή. Α, ναι, δεν ξέρω εκεί η Κηφισιά. Δεν η Κηφισιά τι θα κάνει, επειδή έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά. Όχι. Τότε... Όχι. Μα γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει ευελιξία. Τότε υπάρχει ένας προγραμματισμός που δεν Ελλάδα, υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαστε Ελλάδα, είμαστε Ελλάδα και την πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή, κοίταξε τώρα μια συνάρτηση που βγάζει παραλογισμό. Την πληρώνει ο κόσμος, τον οποίο θέλουμε στα γήπεδα όλων των αθλημάτων και έχουμε την απέτηση να πηγαίνει στα γήπεδα. Να πω και κάτι ακόμα. Τον βοηθάς. Και ο κόσμος, ναι, που θέλει να τα δει και τα τρία. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που σκοτίστηκαν που είναι το ένα πίσω από το άλλο. Μα για αυτόν τον κόσμο μιλάω. Για αυτόν τον κόσμο, ναι, μιλάω. Τα πετσιά που λέμε, οι άρρωστοι, οι τρελοί, αυτοί που πάνε παντού και πάντα. Καλά, οι άλλοι και εμείς οι τρεις στο καφενεύρε, δεν βαριέσαι αδερφέ που λέει και ο Χατζής. Κάτι έλεγες ότι επειδή ξέρεις ότι έχω το συγκεκριμένο πόστο, κάτι μου λέει. Στην ΕΠΕΣ. Ναι, ναι. Και επειδή πάρα πολλά γήπεδα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βολεϊκά, είναι και μπασκετικά ταυτόχρονα. Κλειστά γήπεδα είναι και μπάσκετ παίζουν και βόλεϊ παίζουν και χάντμπολ παίζουν. Συνήθως όλα μαζί είναι. Σε μπράβο. Κάθε κλειστό γυμναστήριο. Τρία αθλήματα, έβαλα και το χάντμπολ μέσα. Φροντίζουν, ναι, κάθε φορά οι ηθήνοντες της Ομοσπονδίας που βγάζουν προγράμματα να ρωτήσουν εκείνη τη μέρα τι παιχνίδια μπάσκετ έχει, τι παιχνίδια χάντμπολ έχει. Γιατί αλλιώς πώς θα βγάλουν πρόγραμμα. Άρα αδελφέ, σιγά να μην μπούμε σε αυτή την κούραση, σιγά. Εμείς μπαίνουμε. Να μην σκοτιστούμε. Σιγά να μην μπούμε σε αυτή την κούραση. Είναι δυνατόν. Βγάζουμε εκεί ένα πρόγραμμα. Τον μόνο που ρωτάμε είναι την ΕΡΤ. Ποια παιχνίδια έχεις, τι ώρες θέλεις, αυτά. Ναι. Εντάξει, τα άλλα όλα βάλω τα 5 η ώρα Σάββατο και τελείωσε η ιστορία. Ναι. Αυτό το Σάββατο 5 η ώρα είναι Τρίτη-Πέμπτη μακαρόνια. Το κάνουμε, τη γεια σας. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Χρήστο, έχουμε ώρα. Η καλύτερη είναι η ΕΟΚ. 5 η ώρα Σάββατο όλοι οι άλλοι. Βρέξει, χιονίσει. Όλη τη χρονιά και τα play-offs θα λέω από τώρα Τετάρτη, Σάββατο, 5 η ώρα όπως πέρσι. Δηλαδή, δεν μου λες. Και μία φορά τους έπεσε εκείνος ο Αλβανός που είναι διεθνής και τα κάνανε κουλουβάχα. άμα στην ΕΟΚ τους πεις. Περίμενε. Περίμενε. Κάνω ξαφνική άμυνα. Ξαφνική άμυνα, άκου λίγο. Άμα στην ΕΟΚ τους πεις Τρίτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, τι θα βγάλουν σπηριά, δεν μπορούν. Θα τρελαθούνε. Φίλε, τους καταλαβαίνω. Είναι ψυχαναγκαστικοί, όπως εγώ. Ναι. Εγώ έχω βάλει, ας πούμε,
κάποιες δουλειές στο σπίτι για να θυμηθώ να τις κάνω και να επιτάξω τον εαυτό μου να τις κάνει Παρασκευή. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό ακριβώς, αυτό το ψυχαναγκασμό ακολουθεί και η ΕΟΚ. Για παράδειγμα, όταν τους είπανε ότι δεν μπορεί ο Αμίντας γιατί θα έχει τον Αλβανό τον διεθνή, τον το πέλι, το πάλι, το πέλι, πώς το λένε. Ναι, τον βάλανε, το παιχνίδι το βάλανε όποτε τους κάθε. 13 του μηνός. Σαν το απλούστατο ότι οι άνθρωποι αυτοί έσπευσαν και βάλαν το, ότι θα βάλω το παιχνίδι σε μία ημερομηνία που θα αναγκάσω τον Ηρακλή ή να χρεωθεί με αρκετές μέρες διαμονής στην Αθήνα ή θα τον αναγκάσω να πάει να έρθει, να πάει να έρθει, να πάει να έρθει, γιατί έχει δύο παιχνίδια συνεχόμενα σε 4 μέρες στην Αθήνα ο Ηρακλής. Ξέρεις τι πολύ ωραίο. Βάλτε το παιχνίδι όταν ο Ηρακλής δεν έχει δύο παιχνίδια μαζεμένα στην Αθήνα. Τόσες εβδομάδες είναι. Δεν γίνεται. Ζητάς πολλά. Βάλτε όταν έχει να παίξει παιχνίδι στην Καστοριά. Δεν γίνεται. Τι να πω ρε παιδί. Η Τετάρτη πάντως 13 του μηνός, που είναι η άλλη Τετάρτη. Ναι. Έχουμε και τα τρία αθλήματα. Ναι, συμπίπτει πάλι, βέβαια, βεβαίως, γιατί υπάρχει εμβόλυμη και στο Βόλι, στην Πάτρα, παιδί. Παναχαϊκή Ηρακλή στο Βόλι στις 7, δεν έχει 5 εδώ, έχει 7, πρόσεξε, βελτίωση. Ναι, ναι. Ο Αμίντας με τον Ηρακλή, φυσικά, αυτό το μάτς για το οποίο συζητάμε. Στις 5, δεν χαλάει αυτό, να ξέρεις. Δεν χαλάει. Και ναι. Δεσαϊκός Ηρακλής στις 3. Πάμε έδεσα. Πάμε και εκείνο δεν χαλάει, της Γάμα Εθνικής. Τώρα το χάλασαν γιατί μπήκε στη μέση η αστυνομία και ο Ηρακλής πρέπει σε 6 μέρες να παίξει 3 παιχνίδια. Ναι, έκανε Σάββατο. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε. Η ώρα είναι 7.30 παρακάτω. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Το χορηγό και επιστρέφουμε. Πώς το είπαμε αυτό το σύστημα που παίζουμε, τι κάνουμε, άμυνες. Πώς το είπαμε. Επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Ωραία, πάρε μια ξαφνική άμυνα τώρα. Διαβάζω, το ανέφερα και χθες, απλά θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ και μαζί σου και στον αέρα της πόλης, εδώ στην ώρα για μπλε. Διαβάζω χθες σε βολεϊκό site ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα δώσει 12.000 ευρώ στον ανήμπορο οικονομικά Εθνικό Αλεξανδρούπολης προκειμένου να τον βοηθήσει, γιατί αν θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα οι Έλληνες είχαν βγάλει ανακοίνωση ότι είναι 3 μήνες απλήρωτοι και δεν αντέχουν άλλο και θέλουν να φύγουν κτλ. Και μαθαίνω εχθές από τους ανθρώπους της διοίκησης του Βολεϊκού Ηρακλείου ότι σε προσπάθειά τους να πλησιάσουν το Δήμο Θεσσαλονίκης έφαγαν ένα πολύ ωραίο άκυρο, λέγοντας, ή μάλλον. Σε αυτό που ανέφερε η απάντηση του Δήμου, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν μπορούν να τα περάσουν έτσι, πώς το λένε, στο επίσημο καταστατικό τους, κάτι τέτοιο, και δεν μπορούν να το κάνουν. Και μιλάμε για κάποιες προσκλήσεις που θα βοηθούσαν οικονομικά την ομάδα, όχι για κάτι, όχι για 12.000 ευρώ που έδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Αυτό ίσχυε μέχρι χθες το βράδυ. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Καταγράφω αυτό που ίσχυε μέχρι χθες το βράδυ. Ναι. Ναι. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ναι, έχει φέρει στην Αλεξανδρούπολη 15 τίτλους. Εγώ ερωτήματα θέτω, τώρα εσύ μου απαντάς. Μ' αρέσει η αμυντική σου επίθεση. Ναι. Όχι. Ωραία. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έχει παίξει σε 5 Final Four και σε 3 τελικούς Final Four. Όχι. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έχει κάνει μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να έχουν ακόμη αναρτήσεις μέσα στο YouTube. Στο ποιο, περίμενε, στο ποιο. Ναι, στο YouTube. Δεν μπορώ, ναι. Τι να σου πω, πού ναι, να μπορώ, ναι. Αυτό, ναι. Ναι. Όπου υπάρχουν περιγραφές ξένων συναδέλφων σε αυτά τα μεγάλα δίκτυα και να αποκαλούν τον εθνικό Αλεξανδρούπολη. Απαντάω τώρα. Και να ακούγεται στα πέρατα της Ευρώπης. Να απαντήσω. Και να λένε Αλεξανδρούπολη Λίτς. Να απαντήσω. Ναι. Γιατί εγώ έχω τέτοια βιντεάκια που λένε Θεσσαλονίκη Λίτς. Δεν λένε Ηρακλή. Και λένε Οντίντσοβο. Έχει διαφημίσει ο Εθνικός Αλεξανδροπόλεος τη Θεσσαλονίκη ως ο Βολεϊκός Ηρακλής. Όχι. Ή κάποιος άλλος φορέας ή κάποιο άλλο μαζικό κίνημα αυτής εδώ της πόλης. Την έχει διαφημίσει στην πράξη. Και αν θέλει ο κύριος Μπουτάρης να μάθει με ποιον τρόπο μπορεί να ξεπεράσει αυτό το φορολογικό κόλλημά του,
το φοροτεχνικό κόλλημα που λέει ότι αντιμετωπίζει, ας ρωτήσει τον ομόλογό του της Αλεξανδροπόλεως, που έκανε και δωρεά. Όχι μόνο αγόρασε εισιτήρια για τη συναυλία, αλλά είπε πάρτε τα και μη μου δίνετε τίποτα ως αντάλλαγμα. Πάρτε 12 χιλιάρικα έτσι από το Δήμο, ναι, με αγάπη είναι. Γιατί εγώ δεν άκουσα σε κανένα βίντεο πανευρωπαϊκής μετάδοσης να λέει Αλεξανδρούπολη Λίτς. Προηγείται η Αλεξανδρούπολη σε κανένα Final Four, έτσι. Χριστό, όσο μιλάμε με τον Χαρίλαο, βάλε στο, στο YouTube, καλά το λέω. Ναι, βάλ το, βάλ το, ρε φίλε. Βάλε Ίσκρα Ηρακλής 2009. Έτσι. Και είναι ο ξένος ο speaker, Ρώσος πρέπει να είναι, γιατί μιλάει αγγλικά, ναι, με ρώσικη προφορά μιλάει. Πολύ καλά αγγλικά όμως μιλάει. Ναι, πολύ και καλά, λέει Ίσκρα. Ναι. Η προφορά μπορεί να μην είναι εντάξει, αλλά είναι μια χαρά τα αγγλικά του. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. 2009, τι πόσο χρόνο. Δύο έχει. Βάλε ένα από τα δύο. Για να ακούσουμε τι λέει ο ποιητής. Θα δεις τον Ηρακλή τον αποκαλεί Θεσσαλονίκη. Ναι, το ξέρω. Πριν, ναι. Όπα. Όχι, με περιγραφή θέλουμε, με περιγραφή. Φάτε αυτό, άλλο βάλε. Νάτος. Όπα, ξανά, το είπε ξανά. Ακούστε λίγο. Θεσσαλονίκη Leeds, by one. Η Θεσσαλονίκη είναι μπροστά ένα πόντο για τους μία. Θεσσαλονίκη Leeds, by one. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Μπουτάρη, η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη. Είδες τι ωραία που το είχαμε, έτοιμο το είχαμε. Ναι, η Θεσσαλονίκη, κύριε Μπουτάρη. Και για τα φοροτεχνικά προβλήματα, επειδή εγώ δεν γνωρίζω, ήθελα πολύ να είμαι φοροτεχνικός αυτή την εποχή. Κάνουν χρυσές δουλειές οι άνθρωποι. Γεροί να είναι, είναι χρήσιμοι. Ναι. Αν έχει κάποιο ερώτημα, πώς θα τα δικαιολογήσει. Ας πάρει τηλέφωνο το Δήμαρχο Αλεξανδροπόλεως, αυτός είναι πιο τολμηρός. Δεν πήρε καν εισιτήρια, πέταξε 12 χιλιάρικα στο τραπέζι και του λέει μη με σκοτίζετε για να μην έχετε παράπονο από μένα. Σωστά. Ο Δήμος Αλεξανδροπόλεως. Πόλεως. Έτσι. Μην τηλεφωνείτε άλλο, τρεις είναι αυτοί που καλέσαν, που προλάβανε. Έτσι, μπράβο. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος. Τουλάχιστον. Ο Μιχάλης... Δεν θα με αφήσει σήμερα. Ο Μιχάλης, ναι. Κολογοσίδης, σωστά το διαβάζω. Κολοκοσίδης πρέπει να είναι, κάπα πρέπει να είναι. Γάμα έχει εδώ ο Χριστάρας. Α, έχει γάμα, εντάξει, συγγνώμη. Κολογοσίδης, ρε Χαρίλε. Καλά, αγόρι μου, εντάξει, με τα ονόματα τώρα θα πάρω. Και ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Οι δύο πρώτοι, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος που και ο Μιχάλης Κολογοσίδης θα περάσουν από εδώ μέχρι και αύριο, αύριο. Πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπομπή, λέοντας αφού 18 στον έκτο όροφο, να τους δώσω γιατί τα έχω εγώ τα δύο διαρκείας. Ο τρίτος, ο Ανδρέας ο Γιαννιώτης. Γιατί δεν επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γιατί είναι δανεικός, δεν είναι. Ο Γιαννιώτης, ναι, Ανδρέα τον λένε αυτόν. Α, εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Ηρακλάκη είναι εσύ. Λοιπόν, όχι ο παίκτης, αυτός που έστειλε μήνυμα. Ο Ανδρέας ο Γιαννιώτης, λοιπόν, θα του γίνει ένα τηλεφώνημα από τον φίλαθλο του Ηρακλή, τον οπαδό του Ηρακλή που αγόρασε το διαρκείας και θέλει να το προσφέρει σε κάποιον που τηλεφώνησε. Το έκανε, οπότε θα συνεννοηθούν και όλα καλά. Ουφ, πάμε ποδόσφαιρο. Πάμε ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν. Ναι. Είδες Θεσσαλονίκη Leeds by one. Ναι. Είπε ο Ρώσος που δεν μιλούσε. Δεν με πειράζει η προφορά του, ήξερε πάρα πολύ καλά αγγλικά. Γι' αυτό έκανε και μετάδοση σε διεθνές δίκτυο. Μπερδεύτηκε ο Ρώσος. Ναι. Έβλεπε Ηρακλή Θεσσαλονίκη και νόμιζε. Δεν άκουσα Αλεξανδρούπολη Leeds by one. Ο Ρώσος μπερδεύτηκε. Όχι, δεν άκουσα. Όχι σε τελικό, σε τελικούς που σου αρέσει. Σε τελικούς Champions League. Champions League, Champions League. Μπράβο. Ναι, και επειδή και έφερε και στην Πηλαία διοργάνωση. Σε ποια πόλη. Στη Θεσσαλονίκη. Α. Δηλαδή, τότε ήταν άλλος δήμαρχος. Έχει πάει σε πέντε διοργανώσεις και τον αποκαλούσαν Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο έχει πάει σε πέντε, αλλά έχει φέρει και μία εδώ. Τότε ήταν άλλος δήμαρχος. Με χιλιάδες κόσμο. Με την αστυνομία να λέει ότι ο κόσμος έχει μπλοκάρει ακόμη και τους διαδρόμους των θυρών. Σωστά. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Έτσι. Φύγε, πάμε ποδόσφαιρο. Πάμε ποδόσφαιρο. Μου λες τέτοια πράγματα τώρα και θες να κατεβάσω ταχύτητα. Ποδόσφαιρο. Όχι, να μείνεις εκεί που είσαι. Διότι, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και τη λεγόμενη ενσυναίσθηση
Γιώργο. Ωραία, η ασυναίσθηση είναι η ικανότητα του να συναισθάνεσαι το συναίσθημα του άλλου. Να το πολύ, πούμε έτσι. Να πολύ κάνουμε... ωραία λέξη. Πολύ ναι, ωραία. Ενσυναίσθηση, να αντιλαμβάνεσαι τη θέση του άλλου. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου. Ναι. Ωραία, in his shoes. Λοιπόν, και θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για τη διοίκηση του Άρεως Παλαιοχωρίου, που μετά από αυτό δεν χρειάστηκε στα καπάκια να βγάλουν άλλη μια ευχαριστήρια ανακοίνωση για την Ένωση Χαλκιδικής. Ναι. Γιατί ήρθανε στο δοκιμαστήριο του Καφτανζογλίου και αναγκάστηκαν να ξεγυμνωθούν. Το Καφτανζόγλιο είναι δοκιμαστήριο για αυτήν την κατηγορία. Ε, βέβαια. Δηλαδή, Γιώργο, πιο χαλαρό, χαλαρή επικράτηση σε θεωρούμενο ντέρμπι δεν έχω δει σε καμία κατηγορία. Οι άνθρωποι ήταν... Αχ, μην τη λες τη λέξη ντέρμπι, γιατί... Ντέρμπι θεωρείται αγώνας κορυφής, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ τώρα. Σε θεωρούμενο είπα, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου ήρθε τόσο προπαπαρασκεύαστος, τόσο αδύναμος ποιοτικά για να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες του αγώνα, που είχε έναν τέτοιο εκνευρισμό, ώστε μολονότι είχε την ευκαιρία να προηγηθεί και να πάρει την αβάντα από τον κόλλο από τα ποδητήρια, όπως λένε, άλλη μια κλεισαρισμένη έκφραση, ο εκνευρισμός του, η έλλειψη ψυχραιμίας, η έλλειψη ποιότητας, η έλλειψη κάποιας σαφούς αγωνιστικής αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο και έκφρασής της, την οδήγησαν σε αυτά τα λάθη που έκανε με τις αποβολές και στον υγιεινό περίπατο του Ηρακλή, που ήταν η κατάληξη του αγώνα. Και, με λίγα λόγια. Και με 11 που παίζανε δεν πάθαμε και την πλάκα μας, έτσι, από την ομάδα που ήταν πρώτη. Όχι, αγόρι μου. Δεν τρομοκρατηθήκαμε. Για την τρίτη κατηγορία μπορούν στην Ελλάδα, για την τρίτη εθνική κατηγορία στην Ελλάδα, η τρίτη κατηγορία στην Ελλάδα, πώς λέμε, αυτός είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Η τρίτη κατηγορία που ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι. Έχει εμπνεύσει δημιουργούς τηλεοπτικών σποτ. Τηλεοπτικών διαφημιστικών σποτ. Έχει εμπνεύσει τόσο κόσμο. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Και απλώς υπάρχουν ομάδες οι οποίες αυτές τις ιδιαιτερότητες τις κατέχουν και έχουν πιάσει τα πόστα. Είδες πώς έγινε. Τώρα μάθαμε μέσω αυτής της ανακοινώσεις της ευχαριστήριας. Μάθαμε με ποιο τρόπο πηγαίνει καλά και λιντάρει, για να πούμε την έκφραση που χρησιμοποιούσαμε πριν, δηλαδή ηγείται της κατηγορίας μέχρι τώρα, ο Άρης Παλαιοχωρίου. Υπάρχουν αυτές οι πολύ καλές προσβάσεις της ΕΠΣ Χαλκιδικής που ψήφισε και στήριξε από ό,τι φαίνεται το νέο καθεστώς της εξυγείας. Έχει και δυνατό χορηγό εδώ που τα λέμε. Έχει. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, δυνατός... και μάλιστα ξαναδώ τα παιδιά που έχει. Να δω, ρε παιδί μου, μήπως πήρε τους λεγόμενους πολύ καλούς για την κατηγορία παίκτες. Δεν είδα κάτι τέτοιο, ρε Γιώργο. Εγώ δεν ήξερα κανέναν πέρα από τον Τζότρα. Που τον ξέρουμε, ναι, δηλαδή πέρα από παιδί. Τον Τζόρτα και τον Τσιώτρα, τον Κίδωνα, τον Καλόπουλο, τον Καρλόπουλο, που τον είχαμε εμείς, τον Κουκουλέκη που τον είχαμε στις μικρές μας ομάδες, ναι. Και τα λοιπά, και αυτός και ένα παλικάρι που μπήκε αλλαγή που ήταν στην Καπάκη. Επειδή είμαστε Ηρακλειδείς και τους είχαμε, ναι, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Ναι, από εκεί πέρα δεν ήξερα κανέναν. Κανέναν, ειλικρινά δεν ήξερα κανέναν. Προφανώς αυτός ο Σιμόνι είναι αλλοδαπός. Θα σε γελάς. Ναι, αλλά είναι το δοκιμαστήριο το Καφτανζόγλιο. Πηγαίνουν και ξεγυμνώνονται εκεί πέρα. Πάλι μέσα στα γήπεδά τους, με τις γνωστές αβάντες, πάλι μάγκες θα είναι. Πάλι θα σε δυσκολέψουνε. Αλλά εγώ θα παραδεχτώ εκείνη την ομάδα της κατηγορίας αυτής που θα έρθει μέσα στο Καφτανζόγλιο και θα σου παίξει μπάλα. Δεν μου λες. Πόσο θα λήξει το Απέλα Γκαδά Άρης Παλαιοχωρίου το Σάββατο? 0-2, 0-3 με 0-3,5. Τι θα παίξουν αμυντική... Περίμενε. Θα παίξουν αμυντική επίθεση ή επιθετική άμυνα? Θα παίξουν καταπληκτικά πρώτα απ' όλα ο Λαγκαδάς, και μάλιστα έμαθα ότι απέστειλε αίτημα και στο BBC να στείλει κάμερα ο Λαγκαδάς για την, απέστειλε? Για το παιχνίδι αυτό. Ναι. Εντάξει. Μέχρι και το BBC θα έχει κάμερα σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα θα είναι ανοιχτά. Θα είναι ανοιχτά, ναι. Όλα. Ναι. Αυτό φοβάμαι, μην είναι όλα ανοιχτά. Ρε, είναι η ντιρεκτίβα που υπάρχει ότι αυτή την ομάδα δεν την ακουμπάνε.
Πού είσαι, σε χάσαμε. Τι έγινε. Είναι η διρεκτίβα ναι. ότι αυτή την ομάδα εμείς δεν την ακουμπάμε. Για να δούμε πόσο θα λήξει. Για να δούμε. Ναι. Το Ηρακλής Φίλιππος Αλεξάνδρειας. Και πλέον μιλάμε για μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θυμάσαι που λέγανε εδώ και εβδομάδες και το μετέφερες και εσύ από την ομάδα ότι τα Χριστούγεννα θα είμαστε πρωτοπόροι. Βεβαίως. Ήδη κερδίζοντας το Σάββατο καλώς εγώ των πραγμάτων τον Φίλιππο Αλεξάνδρειας. Πηγαίνει στην πρώτη θέση και είναι στο χέρι σου να την κρατήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Με τα παιχνίδια στον Εδεσαϊκό και με την Καρίτσα που κλείνει ο κύκλος αυτός και πάμε σε διακοπές να ανακουφιστεί η ομάδα. Βέβαια μια ενδεκάδα θα τη βγάλει αυτό το διάστημα. Μετά θα έρθει νέο υπηκό. Διότι συμβαίνει το εξής φοβερό ρε εσύ, Γιώργο, ναι. στον Ηρακλή. Δηλαδή και στο Σάκη Αναστασιάδη που πονοκεφαλιάζει με αυτό. Πήρε τόσους παίκτες μέσα στον Οκτώβριο ώστε να στελεχώσει όλο το ρόστερ από έμπειρους και έτοιμους για την κατηγορία παίκτες. Ναι. Και απενεργοποιημένων πέντε παίκτων από αυτή την κατηγορία, μέτρα Παναγιωτούδης Καλυβοκάς, άσε τον Γιούδα και τον Αμπάρη. Εκεί έχεις λύσεις. Έχεις τον Στεφανής, Βοσνιάνη και τον Γόμο. Στεφανής Γκουτσίδης. Στεφανής Γκουτσίδης και Σαβελίδης. Μπράβο. Ναι. Απενεργοποιημένων αυτών των πέντε παιχτών, γιατί οι τρεις είναι απενεργοποιημένοι οριστικά. Γιατί ο Στεφανής έχει πονηρό τραυματισμό στη γάμπα, δεν το ρισκάρουνε. Mm. Και οι άλλοι δύο είναι από τον νέο χρόνο. Ο Σαβελίδης και ο Κουτζίδης ουσιαστικά είναι απενεργοποιημένοι, γιατί με αυτά τα πήγαινε μπρος πίσω με τους τραυματισμούς του. Είναι ύπουλες περιπτώσεις. Τους, παρακαλάς τουλάχιστον να τους έχεις ως αλλαγές στα τρία αυτά τα παιχνίδια. Δεν θα τολμήσεις να τους ρίξεις μέσα εύκολα. Οπότε μιλάμε για πέντε απενεργοποιημένους. Οπότε έμεινες με μία ενδεκάδα και τον Κρυστάλλι. Άρα ποιο είναι το μήνυμα, ότι αν το βάλουμε σε απλά μαθηματικά, πιστεύω Γιώργο ότι πέρα από τον Ντάι πρέπει να έρθουν άλλοι 4-5 παίκτες πάλι πρώτης γραμμής, ώστε κι αν ακόμη από τον Ιανουάριο και μετά σου τραυματίζονται μαζικά παίκτες, να έχεις πάντοτε τουλάχιστον 3-4 αλλαγές στον πάγκο με έτοιμους παίκτες. Γιατί είδαμε ότι ο προπονητής ξεκάθαρα, το έχουμε ξαναπεί, δεν υπολογίζει στα κρίσιμα σημεία των αγώνων τα μικρά παιδιά. Βέβαια. Τα μικρά παιδιά τα έχει μόνο όταν έχει το σκορ υπέρ του να μπαίνουν να παίρνουν εμπειρία εδώ... και να ξεκουράζουν τους κουρασμένους έμπειρους. Το συζητήσαμε και εκτός αέρα, εδώ εγώ έχω μία ένσταση. Κάθε λογικός άνθρωπος. Και για τον αγώνα του Λαγκαδά πιο συγκεκριμένα έχω μία ένσταση, ότι όσο πιτσιρίκια και να είναι, όσο και αν δεν έχουν την εμπειρία που έχουν οι προαναφερθέντες, όσο, τους βάζεις. Ναι, ιδίως όταν βλέπεις ότι τους βάζεις, το πρόβλημα της ομάδας σου είναι η κούραση σε αυτό που γίνεσαι πίσω. Το ναι. κακό γήπεδο, σε αυτό το κακό αγωνιστικό χώρο, βάλ τους 3, 5, 7, 10 λεπτά να τρέξουν, να αλωνίσουν, ναι. να φάνε την κλωτσιά, να κερδίσουν κανένα φάουλ, να κερδίσουν χρόνο, για να μην κλειστείς όπως κλείστηκες και φας τον γκολ στο 92. Τους βάζεις. Γιατί τους έχεις ξαναβάλει. Η διοίκηση παρά τα στενά οικονομικά της είναι σε μια κατάσταση, πως πάμε σε μια ταβέρνα και μας αρέσει ένας κύκλος φαγητού που κάναμε ναι. και για να μην κουραζόμαστε το λέμε τον καρσόν, το φωνάζουμε και του λέμε φέρε μια επανάληψη. Μια από τα ίδια, ναι. Ναι, μια από τα ίδια, ναι. Ξανά, μα ναι. Πρέπει να ξαναπάρει παίκτες έμπειρους, ώστε τώρα, μέχρι τώρα, λόγω των τραυματισμών, στελεχώσαμε μια ενδεκάδα με αυτούς τους έμπειρους, τους ποιοτικούς για την κατηγορία. Ναι. Τώρα πρέπει να ξαναπάρουμε για να στελεχώσουμε να έχουμε και στον πάγκο παίκτες. Βέβαια. Γιατί ξεμένουμε από παίκτες πάγκου. Δηλαδή, εμείς καλά τα λέμε, αλλά ναι. χρειάζονται και κάποια λεφτουδάκια για παρά να τις δυσκολίες, είπα. Παρά ναι. τις δυσκολίες. Το ξέρω. Αλλά αν ο κόσμος έχει την απέτηση. Με τον κόσμο, άστο Γιώργο. Με τον κόσμο, ξέχνα το, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Όχι, καλά κάνεις και με διακόπτεις, γιατί ξέρω τι θα πεις ναι. και συμφωνώ απόλυτα ναι, με αυτό. Ναι, ότι με τον κόσμο, ο κόσμος, να το πούμε ξεκάθαρα, ούτε να γκρινιάζουν οι ειδικούτες ούτε τίποτα. Ο κόσμος τον βλέπω να έρχεται κατά την άνοιξη. Στα μπαράζ. Αν η ομάδα πάει να πάρει στα μπαράζ. Την πρώτη θέση στον Όμιλο και μετά στα μπαράζ. Εκεί θα εμφανιστεί ο κόσμος. Θα παίξει με τον Βόλο και θα έρθει. Μπράβο, εκεί θα εμφανιστεί ο κόσμος. Είπαμε, ο κόσμος του Ηρακλή και δεν τον κακίζω γι' αυτό. Απλώς έπρεπε να καταλάβει λίγο, να έχει μεγαλύτερη συνέστηση της κατάστασης. Είναι κόσμος για τα γούστα. Του λείπουν τα γούστα πολλά χρόνια. Είναι πικραμένος κόσμος. Θέλει γούστα για να κινητοποιήσει. Απλά όταν τα απαιτεί τα γούστα, πρέπει κάτι να κάνει και ο ίδιος. Για να φτάσει στο σημείο να απολαύσει γούστα. Για να φτάσει στο σημείο. Για ναι, να βγάλεις γούστα στη ζωή, ή πρέπει να ναι. έχεις πολλά λεφτά, ή
Δεν ξέρω, βάλε τι, το άλλο το ή τι βάζουμε δίπλα. Ή πρέπει να έχεις πολλά λεφτά. Ναι, μπάτσε παιδί, ακριβώς. Αλλά όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, προσπαθείς να βγάλεις. Είναι μεγάλη προσπάθεια όταν έχεις πολλά λεφτά και στην προσπάθεια πρέπει να συμβάλλουν όλοι, βέβαια. Ναι, όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, προσπαθείς να βρεις άλλους τρόπους για να βγάλεις. Λέω για σένα που θα βαρεθώ να σε ακούω κι εγώ και όλοι να λες. Α, με το Φίλιππο Αλεξανδρίας εγώ να σας πω την αλήθεια. Όχι, τώρα το. Κοίταξε, μετά από αυτό. Περίμενα περισσότερο. Μετά από αυτό που ένιωσα. Όχι, δεν θα το ξαναπώ. Δεν θα το ξαναπώ. Ναι, περίμενα περισσότερο κόσμο. Α, γεια σας από το Καρταζόγλιο Καρδία. Α, περίμενα περισσότερο. Δεν πρόκειται, τελείως. Ξέρεις γιατί δεν θα το ξαναπώ και δεν θα ξαναγκρινιάξω? Γιατί τον περισσότερο κόσμο φέτος τον περίμενα σε αυτό το παιχνίδι που έγινε την προχθές. Γιατί ναι, υποτίθεται ναι. ότι ο Ηρακλής έπαιζε με τον πρώτο. Δεν θα το ξαναπώ όχι, όμως τώρα. Τελείως, είναι ξεκάθαρο. Ξέρω ότι κόσμο θα δώσει τα μπαράζ. Το ξέρω πλέον. Το βλέπω, σου λέω όπως δεν σε βλέπω και δεν με βλέπεις, ναι. 100% έτσι είναι. Εγώ είπα κάτι που άλλους τους ενόχλησε, άλλοι συμφώνησαν. Θα το ξαναπώ και θα το κλείσω και δεν θα ξανακουράσω ποτέ, δεσμεύομαι γι' αυτό. Το καλοκαίρι δεν υπήρχε Ηρακλειδέας. Δεν υπήρχε Ηρακλειδέας που να έχει Facebook και να μην γράφει στο προφίλ του, στον τοίχο του, ότι όσο και να μας πατάτε, όσο και να μας ρίχνετε, όσο και να μας κατεβάζετε κατηγορίες, όσο και να μας αδικείτε, εμείς θα είμαστε εδώ για να σας τις πάμε και δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλες και θα κάνουμε και θα ράνουμε και θα ράνουμε. Αυτοί που έριξαν τον Ηρακλή, βλέποντας αυτή την εικόνα στο Καφτατζόγλιο, τι θα πούνε? Ακριβώς. Τι θα πούνε? Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το τι γράφω στο προφίλ μου και στον τοίχο μου και στο ποστάρισμά μου. Δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν, Γιώργο. Δεν μπορούμε. Όχι, να πείσουμε, και τελείως. Γινόμαστε και κακοί και εγώ πολλές φορές ζητάω και συγγνώμη αν κάποιοι το παρεξηγούν. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Δεν θα μπω σε καμία τσέπη κανενός, σε καμία καρδιά κανενός, σε καμία ψυχή κανενός, σε κανέναν εγκέφαλο κανενός. Τίποτα. Ταπεινά. Κυριακή κάτι πάρα πολύ λογικό, μιλώντας με τον Γιώργο στον αέρα. Την Τετάρτη. Επειδή στον Γιώργο έστελαν μηνύματα ότι δεν παίζει το Ηρακλής TV και είπανε ναι, Θεσσαλονικής. Σωστά. Και λένε παιδιά Θεσσαλονικής είστε, ελάτε από εδώ. Δεν στέκει. Δεν. Το όλο θέμα είναι παράλογο. Άστο. Πονάει τους διοικούντες, κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Μα ήταν το μεγάλο τους θέμα στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσαν. Έτσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε, δεν, ο κόσμος θέλει γούστα, τελείως. Πάμε μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ για να προλάβουμε να κλείσουμε κιόλας. Ναι, να κάνω και τις προβλέψεις μου, βέβαια. Ναι, πάρα πολύ άνετη ήταν η νίκη στον Εθνικό. Μην βλέπεις το ότι μας πλησίασαν. Η πιο εύκολη. Το δεκάλεπτο και μόνο που μας πλησίασαν και ξαναξεφύγαμε. Σημαίνει πόσο καλοί ήμασταν και πόσο σωστοί ήμασταν για αυτό το παιχνίδι. Η πιο εύκολη στο υποτιθέμενο πονηρό που περιμέναμε και φοβόμασταν. Ούτε το Περιστέρι δεν τους κέρδισε έτσι άνετα. Που εγώ το Περιστέρι το υπολογίζω πάρα πολύ. Το Περιστέρι τους κέρδισε 71-73. Με μεγάλη δυσκολία και με κάποια φάουλ που έπρεπε να δοθούν ή να μην δοθούν και τέτοια πράγματα με διαμαρτυρίες από τον Εθνικό. Αν είναι έτσι ο Ηρακλής, βεβαίως με αυτές. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Με αυτή την άμυνα και με τέτοιες νίκες μικραίνεις την απόσταση που σε χωρίζει από την άνοδο, από το στόχο σου. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα μπροστά σου έχεις μία πάρα πολύ πονηρή αναμέτρηση. Γιατί πονηρή? Γιατί η Δόξα Λευκάδας ήταν ανάμεσα στις ομάδες που επένδυσαν το καλοκαίρι για να διεκδικήσουν την άνοδο με καλούς και έμπειρους για την κατηγορία παίκτες, αλλά δεν τις βγαίνει στο παρκέ αυτό το πράγμα. Και πάντοτε τέτοιες ομάδες να τις φοβάσαι, ιδίως από το γεγονός ότι σου έρχεται στο Ιβανόφιλο με καινούργιο προπονητή, έτσι. Απέλησε τον Χατζηκυριακίδη, τον έφερε Χατζηκυριακίδη. Είναι η Πατμόν Ολιακόπουλος, που ήταν το υπαριθμόν ένα μεταγραφικό στόχος και μεταγραφική επιτυχία της ομάδας το καλοκαίρι. Και είναι σε αναβρασμό. Αυτή την ομάδα να την φοβάσαι. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι πολύ σοβαρός, να είναι πλήρης. Ο Αθανασούλας πλέον έχει περισσότερα παιχνίδια. Ο Κακαρούδης έδειξε πολύ πιο γρήγορη
ανάκαμψη, ανάρρωση από τον Αθανασούλα, ήταν πολύ πιο έτοιμος στο αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά την αποχή του που έπαιξε, από ότι ήταν ο Αθανασούλα στο παιχνίδι με το ψυχικό, γιατί ηγήθηκε της ομάδας και ήταν πρώτος κόρε και ήταν εξαιρετικός. Ο Ηρακλής θα είναι πλήρης, επιμένω να μπει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι, αυτό το μεγάλο όπλο που έχει η Ηρακλής που λέγεται Μπούμπαλο και ακόμη δεν μπορεί να συγχρονιστεί με αυτούς τους ελαφρύς ψηλούς που τον μαρκάρουνε, και να μπορέσει η ομάδα να ξεφύγει από αυτόν τον σκόπελο και να μπει σε μια διαδικασία τριών αγώνων μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί θα πάει στην Αθήνα και θα κατοικοεδρεύσει στην Αθήνα τώρα με τον Αμίντα και με τον Δούκα. Έχει Αμίντα Δούκα. Και, και εκεί είναι δύο παιχνίδια που δεν έχει δικαίωμα να σκοντάψει ο Ηρακλής. Όχι. Όχι, δεν έχει. Αυτά, πες μου τις προβλέψεις σου. Εντάξει, ποδόσφαιρο το ξέρω και εγώ, αισιοδοξώ ότι θα κερδίσουμε. Περίμενε, σκορ, αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Ηρακλής Φίλιππος Αλεξάνδρειας. 3-1. Για πες. 3-1. Α, δίνεις και γκολ της τιμής, μάλιστα. Εδώ έβαλε ο Κυλκυσιακός και ο Καμπανιακός. Ναι, ναι. Τι πάω τώρα που πάω, μπάσκετ πάω. Ναι, ναι. Ηρακλής Δόξα Λευκάδας. Πας 5 η ώρα, έφυγες από τον Καθαζόγλιο, τελείωσε το μάτς. Δεν προλάβα, πρέπει να κάνω και δήλωση. Έφαγες το κρύο σου και πηγαίνεις στο Ιβανόφιο. Πρέπει να κάνω και δήλωση, θα πάω 5 και 4. Α, καλά, πήγαινε. Ο κόσμος θα πάει 5 η ώρα, εγώ θα πάω 5 και 4. Ηρακλής Δόξα Λευκάδας. 82. Νίκη πρώτα απ' όλα. Νίκη, ναι, ναι, νίκη, νίκη, νίκη. 82. 73. Θαυμάσια. 9 πόντι. 9 δεν είναι. 9. Ναι, και πάει, πήγαινε στο πιο δύσκολο έτσι αμφίρωπο, ας πούμε, παιχνίδι της. Ηρακλής Κηφισιά. Έχεις καθυστερήσει, έχεις χάσει τα πρώτα 1-2 σετ. Ναι, τα έχω χάσει, είναι η αλήθεια. Είμαι μεταξύ 3-1 και 3-2. Βλέπεις δηλαδή και χαμένο πόντο, έτσι. Δεν είπα, είμαι μεταξύ 3-1 και 3-2. Αν λήξει 3-1 δεν βλέπω χαμένο πόντο. Αν λήξει 3-2 βλέπω. Βλέπεις ακόμη, λέω, και χαμένο πόντο. Δεν είναι, ναι, γιατί βασικά η Κηφισιά μου έκανε αυτή την γκέλα τώρα με το Αιγίνιο. Με μπέρδεψε πολύ. Με μπέρδεψε πολύ, δεν ξέρω. Μπα, λήξει και 3-0, τι να σου πω. Νίκη, νίκη βλέπω πάντως. Νίκη βλέπω. Βλέπω νίκη. Και όχι, μάλιστα, γιατί το θέλω, αλλά γιατί το βλέπω κιόλας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το ολοκληρώσαμε πρόγραμμα. Ολοκληρώσαμε. Ναι, ναι. Να πάμε να βάλουμε τζάκια βολκάνο. Νομίζω, φίλε, επιβάλλεται. Εγώ θα στα λέω όλα, έτσι. Θα στα λέω εγώ όλα πάνω. Ναι, 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 επιβάλλεται, φίλε. Για πες μου, για ποιο λόγο, για πες μου. Μα είναι οικονομικό τώρα, σοβαρολογείς, είναι δυνατόν. Εδώ έχω ακούσει ότι ακόμη και το να έχεις τζάκι με ξύλα ή ξυλόσωμα, αν δεν και φορμάικες και κόντρα πλακέ, ό,τι βρίσκεις στον δρόμο δηλαδή, οι παλιές καρέκλες, είναι δαπανηρό. Λέει, ακόμη και η ξυλία είναι δύσκολη. Ναι. Ναι, αλλά οπότε, είπαμε. Ενεργειακό τζάκι, οπωσδήποτε ενεργειακό. Όπα, περίμενε, βγήκε μια ανακοίνωση... Καταπέλτης. Όχι, ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου μόλις τώρα για το Ηρακλής TV, να την διαβάσουμε παρέα και να κλείσουμε. Α, βέβαια να την διαβάσουμε, για πες. Η προσωρινή διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής και τα μέλη του ξεκινήσαμε πριν κάποιες εβδομάδες να υλοποιούμε το όνειρο πολλών οπαδών του Συλλόγου, ειδικά όσων διαμένουν εκτός Ελλάδας, τη δημιουργία μιας καθαρά και ανώλευκης τηλεόρασης, η οποία θα προβάλλει τα τμήματα του ερασιτέχνη, θα ενημερώνει και θα αναμεταδίδει σε ολόκληρο τον πλανήτη το μεγαλείο της ομάδος μας. Ξεκινήσαμε διευκρινίζοντας σε όλους ότι το διάστημα το οποίο διανύουμε η λειτουργία του Ηρακλής TV είναι πιλωτική. Τεστάρουμε συνεχώς πρακτικές και μηχανήματα τα οποία λόγω των πολύ περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων μας δεν μας ανήκουν. Αναγκαζόμαστε σε κάθε μετάδοση να νοικιάζουμε τον εξοπλισμό, πράγμα το οποίο όχι μόνο είναι κοστοβόρο αλλά προκαλεί και τα τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν στις τελευταίες δύο μεταδόσεις, για τα οποία σας ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη. Πρόθεσή μας είναι, όταν θα είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την αρτιότητα και την ποιότητα του προϊόντος, να μετατρέψουμε το Ηρακλής TV σε μια συνδρομητική πλατφόρμα με χαμηλό αντίτιμο, η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στη μετάδοση των αγώνων του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οποία ελπίζουμε να μην αργήσει, ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη, καθώς επίσης και την κατανόησή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη διάρκεια των μεταδόσεων. Σαφέστατα. Σαφέστατη, μάλλον η. Σαφέστατο, και μάλιστα έβαλε και. Μπήκε και ένα άλλο θέμα στην επικαιρότητα. Η συνδρομή. Ότι...
Η σύνδρομη, ότι θα γίνει σύνδρομη τυχή. Ναι, το συζητούν εδώ και μέρες και νομίζω ένα με δύο ευρώ, λέω εγώ τώρα με το φθηνό μου το μυαλό, δεν είναι κάτι για κάποιον που μπορεί να τα δώσει. Ένα με δύο ευρώ για πότε, για κάθε μήνα θες να πεις. Λες να γίνει με το παιχνίδι. Δεν ξέρω, άσε να μην λέω χαζομάρι στον αέρα. Άσε να αποφασίσουν οι άνθρωποι. Για μένα καλό είναι. Καλό γιατί είναι. Αν δεν είναι κάτι καθαρά συμβολικό, πάμε στη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για τον κόσμο στο γήπεδο κτλ. Κοίταξε, 5 ευρώ κοστίζει το να έρθει στο γήπεδο. Ναι, αν είναι ο άλλος να το δίνει στο, στη συνδρομή. 5 με 5, 8, 10, αυτές είναι οι τιμές των εισιτήριων. Απλώς θέλω να πω ότι δεν θα έχει επιτυχία η προσπάθεια αν βάλουν ένα αντίτιμο το οποίο αν να μην και με 1-2 ευρώ δεν έχει επιτυχία η προσπάθεια, τότε εντάξει, δεν χρειάζεται. Αλλά λόγω στο πότε το θέλει το 1-2 ευρώ. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μίλε με χαζομάρες. Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Λοιπόν, θα πάμε ρε Τζίκη. Προς το παρόν πάμε έτσι και βλέπουμε όλες αυτές οι προσπάθειες είναι για το καλό. Είναι θετικές. Μόνο θετικά μπορούμε να τις δούμε και τίποτα παραπάνω. Μόνο θετικά. Ναι, ναι. Και μπράβο, μπράβο σε όσους ασχολούνται με όλο αυτό. Και μπράβο και σε αυτούς που βάζουν χρήματα για όλο αυτό. Λοιπόν. Ρετζίκη, Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 1, Τζάκια Βολκάνο, 2310, 676, 643. Και αν δεν το γνώριζες, Χαρίλα, ναι. Αν έχεις τζάκι, φέρτο να στο κάνω ενεργειακό. Μάλλον εγώ θα έρθω να στο κάνω, αλλά δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Φέρτο εσύ, άμα θες. Ναι, ναι, το ξέρω. Μου το είπες την άλλη φορά. Και σου ξαναλέω, είναι περίπτωση που έχω τζάκι. Ναι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω ενεργειακό, βεβαίως. Δώσε και μια καλησπέρα στο Γιάννη Ζάτσι που ανέλαβε μόλις τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο κορυφαίος Ελληνοαυστραλός ηχολήπτης. Έχει άλλον. Όχι, άλλο δεν πειράζει. Ο Γιάννης είναι κορυφαίος. Είναι Greek Australian. Φύγε. Φύγε να φύγω κι εγώ. Όποτε θέλεις. Εγώ θα βγω και στον ευνηδιασμό, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Με αυτό το σύστημα. Με το Χούλιο Σαλίνα. Με το 2-4-4 που με έβαλες να παίξουμε σήμερα, μόνο ευνηδιασμό είμαστε. Ψηλό και βαρύ με βλέπεις, αλλά αν μου βγάλεις την μπάλα στον κενό χώρο. Α, κάνε μου και ένα σχόλιο να κλείσουμε με το ότι η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή ανεβαίνει Α1. Ξέχασα όμως τώρα τι γίνεται με την Α1, τι μου είπες. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε ότι η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή ανεβαίνει Α1. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία και απορώ γιατί μου το είπες τέτοια ώρα. Γιατί τώρα το θυμήθηκα, συγγνώμη. Αυτά τα λένε από νωρίς. Μπράβο, εντάξει. Μπράβο στα κορίτσια, πραγματικά μπράβο. Πάνε καλά, φτούφτου να μην τις ματιάξουμε. Και τώρα σοβαρολογώ λέγοντας μπράβο σε όλους εκείνους τους Ηρακλήδης οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με τα υπόλοιπα τμήματα και όχι με τα τμήματα και όχι μόνο με τα τμήματα υψηλής προβολής. Ευχαριστώ πολύ. Όπως κάνω εγώ και πολλοί άλλοι. Θα σε φτιάξω, εγώ τώρα. Είναι μεγάλη αδυναμία. Θα σου ζητάω κάθε εβδομάδα για σχόλιο για γυναικείο μπάσκετ. Συγχαρητήρια που υπάρχουν τέτοιοι Ηρακλειδείς. Θα σου ζητάω από εβδομάδα σχόλιο για γυναικείο μπάσκετ και κολύμβηση. Σου πω εγώ για Στίβο. Για Στίβο. Σε φτιάξω. Άντε καλό βράδυ να έχουμε. Καλό βράδυ, και καλό Σάββατο να έχουμε. Καλό Σάββατο. Καλό Σάββατο, κύριε, γιατί και τα κορίτσια παίζουν την Κυριακή, ρε Χαρίλα. Αυτά να τα λέτε, Γιώργο, για να μην εκτίθεμαι. Μπάσκετ και βόλεϊ, ρε Χαρίλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, να μην εκτίθεμαι. Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Άντε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Κλείνουμε. Κάπου εδώ την ώρα για μπλε, το Λίμπερο 107,4. Σκυτάλησε μπασκετούπολη Μπάσκετ City με τα παλικάρια μας τον Νίκο Μοσχοβίτη. Εδώ να ακολουθεί τα παλικάρια μας τον Νίκο Μοσχοβίτη. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπα και ο Σταμάτης Μουρελής βέβαια από κοντά. Στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Κάτσε γιατί μου ήρθε μήνυμα. Στο 93 το αγώνα. Μήπως είναι για να το διαβάσουμε. Τι λέει εδώ το μήνυμα. Και ακαδημίες ρε Βαγγέλη μου. Και ακαδημίες έχουμε. Εννοείται. Αλλά καλό είναι στο έχω πει, θα σου το πω και στον αέρα τώρα, να μας ενημερώνετε για τα παιχνίδια και για τα αποτελέσματα, γιατί μια εκπομπούλα έχουμε να τα λέμε. Να τα λέμε, θέλω πάρα πολύ να το κάνω αυτό, αρκεί να έχουμε την ενημέρωση για το που παίζουν, με ποιους παίζουν, τι κάνουν και τέτοια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.